αρχείο έβαλε το Υπουργείο Άμυνα στην υπόθεση του τραγικού θανάτου του 33χρονου λοχαγού Ξάνθου Κυριάκου, ο οποίο είχε χάσει τη ζωή του σε άσκηση τη Εθνική Φρουρά. Η διερεύνηση τη υπόθεση ολοκληρώθηκε χωρί να διαπιστωθούν οποιαδήποτε πειθαρχικά αδικήματα. Ο Χριστόφορο Νέστορο είναι εδώ μαζί μου να δούμε και κάποια καυτά ερωτήματα. Και βεβαίω έχουμε και την ποινική πτυχή, Χριστόφορε. Ακριβώ, Εμιλία. Το Υπουργείο Άμυνα αποφάθηκε ότι δεν προκύπτουν πειθαρχικά yeah. αδικήματα για το θάνατο του άτυχου λογαγού στην Τροδίτησα στι 25 Μαου του 2021, όταν κόπηκε το σκηνή κατάβαση με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν τώρα ποινικά αδικήματα, καταλήγει και το πόρισμα του ανακριτή τη υπόθεση, το οποίο έχει σταλεί στο νομικό τμήμα τη αστυνομία. Και αν εισακουστεί αυτή η θα είναι και η εισήγηση yeah. στην νομική υπηρεσία η οποία ακόμα δεν έχει λάβει τον φάκελο τη υπόθεση και όλα αυτά τέσσερι μήνε μετά την έκθεση πραγματομοσ... πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο εντοπίζει φθορέ στο μοιραίο σχοινί, ε, την ώρα που αναπάντητα παραμένουν αμήλικτα ερωτηματικά ε, τη υπόθεση, Εμιλία, γιατί δεν λαμβάνονταν μέτρα ασφαλεία ε, στο συγκεκριμένο σημείο κατά την κατάβαση από τον δρόμο μέχρι την ειδική πλατφόρμα. Και αυτό, Εμιλία, αν θέλει, είναι και το κλειδί τη υπόθεση, ότι Δηλαδή, στο συγκεκριμένο σημείο δεν προβλέπεται η τοποθέτηση σχηνιού. Ε, το δεύτερο είναι γιατί δεν χρησιμοποιείται εφεδρικό εξοπλισμό, ο οποίο ήταν σωτήριος σε περίπτωση πτώση. Και το τρίτο, γιατί δεν καλύφθηκε το κενό που υπήρχε δίπλα από την πλατφόρμα από το οποίο μέσα πέρασε ο άτυχο λογαγό. Και έχουμε και ένα δεδομένο, Χριστόφορε, ότι ε, οι πραγματογνώμονε λένε ότι ήταν φθαρμένο. Δεν θα έπρεπε κάποιο να ελέγξει. Πριν γίνει η κατάβαση του λογαγό. Μια άλλα λογία αυτό που μα λένε μιλιά είναι ότι οι Ευθύνε βαραίνουν το ίδιο το θύμα. Σε αυτό καταλήγουν ουσιαστικά και πηγαίνει στο Αλφά να πούμε τέλο ότι από το Υπουργείο Άμυνα αναφέρουν ότι από τη διερεύνηση προκύπτουν κάποια σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία όμω θα χρησιμοποιηθούν για εσωτερική χρήση με του φαγγέλου τη υπόθεση να ε, καταλήγουν στο γραφείο του αρχηγού του ΓΕΦ και στον Υπουργό Άμυνα.